Και ξανά μπράβο. Ησυχία! Ησυχία! Τι φωνές είναι αυτές, καλέ μεσημεριάτικα! Το κεφάλι μας πήρατε! Πώς μπαίνεις έτσι μέσα, κυρία μου? Ε, γιατί να κάνω, χτυπήσω την πόρτα, τι φασαρία είναι αυτή? Μα είναι μαγαζί εδώ. Μαγαζί? Ναι. Τι μαγαζί? Βουλκανιζατέρ, τι να είναι, νυχτερινό κέντρο είναι. Ε, και γιατί δεν το φτιάξατε λίγο, τι αλυσίδες, τι αηδίες είναι αυτές? Τέλος πάντων, δεν μου λες, ποιοι είναι εδώ? Εγώ που είμαι συνθέτης. Συνθέτης? Ναι. Τι τραγούδια έχεις γράψει? Η κόκκινη γραμμή, το έλα να με τελειώσει, τον παλιό καιρό. Αρχίδα μάντολες, κανένα δεν ξέρω. Ποιοι άλλοι είναι εδώ? Είναι και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ζει αυτή! Όπα, 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 κυρία μου, όπα. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου που ζει. Α, εσένα σε θυμάμαι το 63 με την Κλειώ Δενάρδου, στο Δέλτα του Φαλήρου. Τι λέτε, κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο? Εγώ είμαι γεννημένη και αυτό είναι αλήθεια, το 70. Ε, σιγά τη διαφορά, κι εγώ είμαι 71. Α, κυρία μου, δεν με καταλάβατε. Εγώ είμαι γεννημένη το 77-0. Ε, κι εγώ είμαι 71-7-1. Ωραία, γεννήθηκε, λέμε, το 70. Καλέ, κι εγώ είμαι 71 με την κουκουρίκου σου, άσε με, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να σας πω, κυρία μου, ακούστε με λίγο. Όχι, κυρία μου, Ρενάτα με λένε. Α, Ρενάτα. Ναι. Από πού βγαίνει το Ρενάτα? Από το Ιουλία. Αλλά με βαφτίσανε Ελεονόρα. Πήρα το όνομα της γιαγιάς μου που τη λέγανε Αλέκα. Από την πόλη έρχομαι δηλαδή? Όχι, καλέ! Καλέ, είσαι την πόλη! Ποια πόλη, από εδώ είμαι! Από τα Πατήσια, τα κάτω. Πού είναι το σούπερ μάρκετ? Μένω ακριβώς απέναντι από την πιτσαρία. Ποια πιτσαρία? Ο Πιτσαράς. Ναι, κατάλαβα. Γιατί αν δεν καταλάβαινες, τι είχα, να σου πω. Εμένα που με βλέπεις, είχα βγει στα ρελά στα Καλλιστεία. Ναι, τα Καλλιστεία το ξέρουν, ναι. Συνθέτη, να σε ρωτήσω κάτι. Αγγλικά ξέρεις? Ναι, ξέρω. Ε, άστο. Να σας πω, κυρία Ρενάτα μου, γλυκιά μου κυρία Ρενάτα, εμείς επειδή εδώ διασκεδάζαμε πολύ ωραία, να συνεχίσουμε? Ναι, 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 συνεχίζω. Είχα βγει στα ρελά στα Καλλιστεία και τότε με ήθελε τρελά ένας ποδοσφαιριστής. Αλλά τρελά, τέτοια τρελά. Εγώ όμως με τίποτα, γιατί ξέχασα να σου πω ότι εγώ είμαι και πολύ μεγάλη ηθικής. Για να καταλάβεις, από τη ζωή μου περάσαν 2-3 άντρες το πολύ. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Καλά, εσύ δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις. Αλλά τέλος πάντων. Αυτός που λες ο ποδοσφαιριστής, τον άτιμο, είχε μια πιεστικότητα. Με πίεζε πάρα πολύ. Ήθελε να κάμω με έρωτα επάνω στο βουνό, στον Ημιτό. Και εσύ δεν ήθελες, ε? Δεν μου αρέσουν τα βουνά. Έχω και ένα κότσι από το στρατό. Γράμματα, με μεγάλα γράμματα. Μετά γνώρισε ένα μπασκεμβολίστα και βγήκε από τη ζωή μου ο ποδοσφαιριστής και πολύ στεναχωρέθηκε. Και μετά γνώρισε ένα πολίστα. Και βγήκε και ο μπασκετμπολίστας και πολύ στεναχωρέθηκε. Και μετά γνώρισε έναν μιλωνό που είχε ένα μήλο. Και βγήκε και αυτός και πολύ στεναχωρέθηκε. Και μετά... Δηλαδή, κυρία Ρενάτα μου, όσοι βγήκαν, πολύ στεναχωρήθηκαν. Ναι, αλλά όσοι μπήκαν... Περάσαν ζωή και κότα, γιατί εγώ, γιατί? Όχι να το παινευτώ που είμαι μπροστά, αλλά είμαι πολύ καλή στο κρεβάτι. Μόνο στο κρεβάτι και σε άλλα επίπλα. Να σου πω όλα εδώ. Για πες. Ο συνθέτης, ναι, θέλει να το κάμωμε. Ναι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Καίγεται. Κοίτα πώς του σηκώθηκε το μαλλί. Πριν βγω δεν ήταν έτσι. Τώρα πήρε τα πάρα του. Έτσι έφερα εγώ παλιά τη μόδα με τους πόνκ. Με βλέπαν και τόνκ. Βαλίγια βαλίδε ρε μερε. Λοιπόν, άκου να σου πω, κυρία Ρενάτα μου. Για πες. Επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και τον ξέρω πολύ καλά, ναι, ό,τι και να σου πει, όπως και να σου το πει, εσύ να μην δεχτείς. Ω, θα δεχτώ. Α, αλλά θα κάνω λίγα νάζια. Εγώ να πάω μέσα, κύριε Θεοφάνη. Μια. Καλέ, τι είναι αυτό? Εδώ ο τραγουδιστής είναι το παιδί. Καλέ, πέστε, τόση ώρα κάθομαι εκεί με σένα και χάσα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Αγόρι. Πώς σε λένε, αγόρι μου? Φώτη. Φώτη. Καλέ, αλήθεια λες, Φώτη. Δεν το πιστεύω. Το όνομα του πρώτου μου του άντρα. Φώτη το λέγανε. Λεωνίδα. Πόσο χρονών είσαι, Φώτη? 21. 21, ίδια γενιά. Ναι, με τον εγγονό σου. Τι πετάγεσαι, καλέ? Μα τι να μην πετάω. Μιλάω με το παιδί, τι πετάγεσαι? Ήρθατε από την Κύπρο να μας τρελάρετε! Να φύγεις, να πας στην
Όπα, όπα, όπα. Με μπέρδεψες τώρα, κυρία Ρενάτα μου. Ο Πλούταρχος και ο Βέρτης δεν είναι από την Κύπρο. Ε, γιατί θα σου λείψουνε! Άσε να τους πάρει από εκεί. Εγώ να φεύγω. Όχι καλέ. Εσύ θα φύγεις, κουτοπούτσικο. Εσύ θα μείνεις. Να φύγουν αυτοί, να πάει αυτοί στη Θεσσαλονίκη και άλλο στην Κύπρο. Να μείνουμε εδώ, οι Αθηναίοι, να τα βρούμε. Από πού είσαι, Φώτη? Από τα Τρίκαλα. Μας γάμισε. Ρε κυρία Ρενάτα μου γλυκιά, κοίτα το Φωτάκο που είναι μια σταλιά μωρό, τι να τον κάνεις? Μη σε νοιάζει, κρούτσου κρούτσου με τη μασελίτσα μου. Κυρία Ρενάτα, σε παρακαλώ, αλήθεια τώρα, χωρίς την πλάκα. Φτάνει, άντε. Τι πετάγεσαι καλέ. Μα πώς να μην πετάω. Τι πετάγεσαι, δεν βλέπεις εδώ παραγερή. Το πολύ τρελόδο και με τις και που το χώρισε εκεί πέρα. Μεωρείς, μιλάς συνέχεια, αυτό σε διδυνετόν που εγώ, εκεί αυτό, το παιδί κοίτα εδώ, σαν το βαρουφάκι στα νιάτα του είναι. Φώτη! Φώτη μου! Έλα πια εδώ με παίρνει η κάμερα. Αυτό το... Καλά, γιατί δεν είναι καλλιτέχνης. Τρελίζε! Ας είμαι να κάνω τη δουλειά μου. Βρήκα εδώ. Το στεφάνι μου, να σου πω. Αυτό το τσαντάκι που βλέπεις δεν είναι τυχαίο, αγόρι μου. Είναι επώνυμο. Είναι Εμίλιο Πούτσι. Ποιο Πούτσι δεν έχεις? Γνησιότατο. Ξέρω τον αντιπρόσωπο, μένει από πάνω μου. Μου τα πετάει από το μπαλκόνι. Μου λέει Ρενάτα να σου ρίξω ένα πούτσι. Δεν μου ρίχνεις, με του λέω. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Α, δεν σε ενδιαφέρει. Είναι λίγο γιουγρούκου, αλλά δεν πειράζει. Θα το φτιάρω εγώ στα μέτρα μου. Πρόσεξε να δεις. Φωτάκο μου, εσένα όπως σε βλέπω, σίγουρα σε κόβω να έχεις μηχανή. Εγώ τρελαίνομαι για βόλτες με μηχανές. Δεν έχω μηχανή, αυτοκίνητο έχω. Αυτοκίνητο, ε. Θέλεις να πάμε? Να πω. Μην κατουρίσεις! Ανερώφηση ήταν, μη χειρότερα. Πήγα να καταπιώ τη μασέλα, τι τρελαίνεσαι. Πάμε με το αυτοκίνητο σε ένα κινέζικο να φάμε παστούρμα. Δεν τρώω κινέζικο. Δεν τρως κινέζικο! Άντε κι εσύ, πολλά μας νάβες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, Φωτάκο μου. Εγώ όπως σε κόβω, είσαι σκορπιός. Εγώ με τους σκορπιούς έχω φοβερή χημεία. Δεν πω... Υδροχός είμαι. Ούτε ένα δεν πέτυχα, ρούφια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σου πω, Φωτάκο μου, κοίταξε να δεις. Αγόρι μου, θα σου μιλήσω πολύ σοβαρά, γιατί έχω και μεγάλο πόνο. Πρέπει να μου πεις ειλικρινά αν έχεις Facebook, Twitter ή Instagram. Συγγνώμη, εσύ έχεις Facebook και Twitter και Instagram? Έχω και περίοδο, αν ενδιαφέρεσαι. Δεν ενδιαφέρομαι. Ναι, μα ρε καίγεσαι! Λιώνεις! Έτσι σαν το κεράκι της λαμπρής! Φωτάκο μου! Φύγε ρε, φύγε, φύγε! Δεν πειράζει! Φύγε! Μισό λεπτό! Άντε που με διώχουνε να με πετάξει μια ξαδέρφη μου με το αυτοκίνητο να τη δω που δεν τη χωνεύω καθόλου! Ναι, αν βολεύει γλυφάδα πάω! Δίπλα είναι! Πού μένει η ξαδέρφη σου? Κηφισιά! Ας τους αυτούς! Φώτη μου, εγώ πιστεύω ότι εσείς οι νέοι καλλιτέχνες πρέπει να βγαίνετε μπροστά. Να βγάζετε το ταλέντο σας έξω. Εγώ μην το δω έξω, πέφτω με τα μούτρα. Δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τα νέα τα. Κάτσε, βρε κυρία Ρενάτα. Ηρέμησε, βρε κυρία Ρενάτα. Συγγνώμη, δεν ξέρω, μήπως ο σατανάς μέσα μου. Φώτη, Φώτη, μη φεύγεις. Φώτη, στάσου. Μίγδαλα. Εσύ. Αυτό που έχεις στο μυαλό σου να το βγάλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάμαμε. Κι ας είσαι μελανούρι. Ξέρω με θες. Με θες. Και είναι πολύ λογικό να με θες. Γιατί εμένα με θέλουνε 29 κατασκευαστές πλυντηρίων. Αλλά δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ τώρα να κάτσω. Δεν μπορώ. Έχω ταραχτεί. Δεν ξέρω. Έχω και ζά. Σε πειράζει με κοζάκαρο? Δεν σε πειράζει. Δεν πειράζει. Και εμένα δεν με πειράζει. Τώρα που σε βλέπω όμως, με αυτά τα μάτια που όλο ζητάνε, δεν αντέχω! Καλέ, δεν αντέχω! Το παίρνω και πιο ψηλά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν είχα... Στο κάμω.